Με έναν απολογισμό του έργου της σε όλους τους κρίσιμους τομείς, απ' άκρης άκρη της Υπήρου, συνοδεύτηκε η επίσημη εκδήλωση της αξιοβίωτης ανάπτυξης Υπήρου υπό τον σημερινό και εκ νέου υποψήφιο Περιφερειάρχη Αλέξανδρο Καχρημάνη για την παρουσίαση του ψηφοδελτίου στον δρόμο προς τις εκλογές του ερχόμενου Οκτωβρίου. Ο κύριος Καχρημάνης εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι Υπηρώτες αναγνωρίζουν το έργο της Περιφερειακής Αρχής, ανανεώνοντας την εμπιστοσύνη τους στις προσεχείς εκλογές. Έχουμε να επιδείξουμε έργο που δεν κρύβεται, δεν διαγράφεται, δεν μηδενίζεται, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης Υπήρου. Ένα έργο για το οποίο ζητάμε να κριθούμε, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Κοιτάζουμε πάντα μπροστά για να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε ό,τι αρχίσαμε τα προηγούμενα χρόνια, για να αφήσουμε παρακαταθήκη ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια. Ποτέ δεν κρυφτήκαμε στα δύσκολα. Ήμασταν παντού παρόντες, δίπλα στον κόσμο της εργασίας, στις επιχειρήσεις, στους αγρότες μας. Τώρα είναι η ώρα του απολογισμού και της κρίσης. Παρουσιάζουμε το έργο μας και από αυτό ζητάμε να κριθούμε. Ασφαλώς και θέλουμε να κάνουμε πολύ περισσότερα. Ξέρουμε ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Όλα όμως πρέπει να στηρίζονται στην πραγματικότητα και να είναι εφαρμόσιμα. Οι κανόνες είναι συγκεκριμένοι. Οι αρμοδιότητες είναι επίσης καθορισμένες. Σύγχρονοι θευματοποιοί δεν υπάρχουν. Όσοι παρουσιάζονται ως τέτοιοι το κάνουν εκ του ασφαλούς. Γνωρίζουν ότι οι Υπηρώτες δεν διακινδυνεύουν το μέλλον τους. Δεν πρόκειται να τους εμπιστευτούν. Παντογνώστες και αυτόκλητες σωτήρες δεν θέλουμε. Στο μηδενισμό, στη στήρα κριτική, εμείς απαντάμε με το έργο μας. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά με τις άλλες παρατάξεις. Ο κύριος Καχρημάνης έκανε αναφορά σε έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης στις 4 περιφερειακές ενότητες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα της οδικής ασφάλειας με την κατασκευή οδικών δικτύων και κόμβων που έχουν αλλάξει τα δεδομένα σε ολόκληρη την Ήπειρο. Κατασκευάστηκαν και κατασκευάζονται και προγραμματίστηκαν σύγχρονοι κυκλικοί κόμβοι σε επικίνδυνα σημεία των εθνικών οδών και στις 4 περιφερειακές ενότητες. Πρόκειται για έργα που λειτουργούν άμεσα προστατευτικά για μείωση των τροχαίων. Το βλέπουμε ήδη όπου τέθηκαν σε λειτουργία κόμβοι. Παραδώσαμε στην κυκλοφορία τους νέους δρόμους προς Τέροβο Πηγάδια, τη σύνδεση της Εγνατίας με Λάκα Σουλίου, τη σύνδεση Ελευθεροχώρη Σούλη, την είσοδο Πλαταριάς, το δρόμο Πηγές Γέφυρα Κοράκου, όρια νομού Καρδίτσας, τη βελτίωση της Εθνικής Οδού στην Παλτούμα, 5 χιλιόμετρα, τη νέα γέφυρα Πλάκας, τα τμήματα Τετράκομο Καστανιά και άλλους δρόμους. Ολοκληρώνουμε την κατασκευή της λεωφόρου Νιάρχου. Ένα έργο στολίδι για το λεκανοπέδιο Ιωαννίνων. Ένα έργο που εξυπηρετεί χιλιάδες φοιτητές και επισκέπτες του νοσοκομείου. Ένα δρόμο που κάποτε κάποιοι για δικούς τους λόγους το αποκαλούσαν φαραωνικό και κάποιοι ακόμη και στις αρχές του καλοκαιριού υποστήριζαν ότι δεν πρόκειται να τελειώσει. Ιδού οι Νιάρχου, ιδού και οι αυταπάτες. Εκεί
Κατασκευάζουμε την είσοδο της Πρέβεζας που παρακάμπτει το αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης. Έργο που ανοίγει ταυτόχρονα το δρόμο για την ένταξη της Νικόπολης στα μνημεία της UNESCO. Δύσκολο έργο, πολλοί επιχείρησαν, εμείς το κάνουμε πράξη. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενίσχυση και την στήριξη του πρωτογενούς τομέα, με την ανάδειξη του πολιτισμού, την προώθηση του τουριστικού προϊόντος, αλλά και παρεμβάσεις που έγιναν σε κάθε τομέα, όπως για παράδειγμα την δύσκολη περίοδο της πανδημίας για την στήριξη των νοσοκομείων ολόκληρης της Ηπείρου. Παράλληλα, ο κ. Καχρημάνης έθεσε και τους πρώτους στόχους για τη νέα περιφερειακή περίοδο, με κύριο εξ αυτών να είναι η βελτίωση του οδικού δικτύου με την κατασκευή του οδικού άξονα Ιόνια Οδός Πρέβεζα, τη βελτίωση του οδικού άξονα Μεσοπόταμος Πάργα αλλά και του δρόμου από Ιγουμενίτσα μέχρι Πλαταριά. Παράλληλα, δεσμεύθηκε για την επέκταση των οδικών συνδέσεων Πηγάδια, Γέφυρα Πλάκας και Λάκα Σουλίου με Θεσπρωτικό, ενώ έκανε αναφορά και στην μελέτη του Υπουργείου για τον δρόμο Καλπάκη Κόνιτσα, καθώς και την ενεργειακή αναβάθμιση του οδοφωτισμού, έργο το οποίο έχει πλέον οριστικό ανάδοχο. Το πρόγραμμα της επόμενης θητείας μας είναι άμεσα συνδεδεμένο με ό,τι έχει προηγηθεί, έχει σχεδιαστεί και είναι έτοιμο προς υλοποίηση. Συνοχίζοντας, έχουμε νέους στόχους, τη βελτίωση του οδικού δικτύου, την κατασκευή του οδικού άξονα Ιόνια Οδός Πρέβεζα. Το ξαναλέω, Ιόνια Οδός Πρέβεζα, το οποίο ανέλαβε πρόσφατα εδώ και 6 μήνες η περιφέρεια από το Υπουργείο Υποδομών. Μου λένε αρκετοί, τι έκανες γι' αυτό? Μα δεν το είχαμε εμείς. Εδώ και 6 μήνες πήραμε τη μελέτη, η οποία δυστυχώς το μόνο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι η γεωλογική μελέτη και τίποτε άλλο. Δείξαμε προημερών στην Πρέβεζα ότι είμαστε σχεδόν έτοιμοι για το κομμάτι κόμπος Φιλιππιάδος, κόμπος Γέφυρας Καλογύρου. Και συνεχίζουμε. Και το δεύτερο που εξετάζουμε αυτή τη στιγμή είναι το κομμάτι κόμπος Πάργας μέχρι την περιοχή του Μεσοπόταμου. Φτιάχνουμε όλους τους ενδιάμεσα κόμπους που σας ανέφερα, αλλά τους φτιάχνουμε με προδιαγραφές να κουμπώνουν στα νέα σχέδια που κάνουμε για όλα αυτά, γιατί είναι ζητούμενο πλέον από την ανάγκη και τον τουρισμό. Εάν το αφήναμε, κύριε, στο Υπουργείο, οι γενιές οι δικές μας δεν θα βλέπαν ποτέ δρόμο. Έχουμε αναλάβει τη βελτίωση του δρόμου Ιγουμενίτσα μέχρι Πλαταριά, με επεκτάσεις επίσης των οδικών συνδέσεων Πηγάδια, Γέφυρα, Πλάκας. Ήδη από σήμερα είναι στον αέρα η νέα διακήρυξη. Λάκας Σουλίου με Θεσπρωτικό, εκεί έχουμε κόμβους και ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι μελετημένο από τη Γέφυρα Μπακόλα. Ο πρώτος δημοπρατήθηκε ο δρόμος, για το δεύτερο έχουμε τις τελικές μελέτες. Περιμένουμε και τη μελέτη του Υπουργείου για το δρόμο Καλμπάκη-Κόνιτσα. Και αυτή, όπως και όλες όσες ανέφερα, που έχει αναλάβει το Υπουργείο, έχει κακοφορμήσει. Με την ενεργειακή αναβάθμιση του οδοφωτισμού, έργο για το οποίο έχουμε πλέον οριστικό ανάδοχο. Ολοκληρώνουμε και σχεδιάζουμε νέα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και στις 4 περιφερειακές ενότητες. Δημιουργούμε τη νέα δομή πολιτικής προστασίας σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο. Ολοκληρώνουμε τα έργα ενεργειακής απεξάρτησης των ΤΟΕΒ. Προχωράμε στη διασφάλιση των ΠΟΜ προϊόντων της Ηπείρου και την αναγνώριση νέων, όπως το τσαλαφούτι, τα ακτινίδια της Άρτας, τα αλλιευτικά είδη του Αμβρακικού, η πατάτα Χρυσοβίτσας. Ενισχύουμε νέες δράσεις για αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των προϊόντων μας. Αναζητούμε νέες αγορές για τον τουρισμό μας. Αναβαθμίζουμε τα τουριστικά καταφύγια
κατασκευάζουμε τα καταδυτικά πάρκα, ολοκληρώνουμε το δίκτυο μονοπατιών. Κατασκευάζουμε και θέτουμε σε λειτουργία το κέντρο υψηλής έρευνας τεχνολογίας που αποτελεί και κυβερνητική δέσμευση. Το έργο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάπτυξης κατά 50%, έχει έτοιμη μελέτη και αδειοδότηση και αναμένουμε την έγκριση της ιδιωτικής χρηματοδότησης. Αυτό θα δώσει 1.600 θέσεις επιστημόνων, χώρια, όλα τα άλλα στην περιοχή. Ετοιμάζουμε τις μελέτες και προχωρούμε στην αξιοποίηση του δασικού χωριού Καταράκτη Άρτας, το οποίο έχει μεταβιβαστεί στην περιφέρεια. Κύριοι, σε κάθε σημείο, όταν κάνεις μια παρέμβαση, αλλάζεις τα πάντα. Εγώ αφήρμοσα αυτό από όταν ήμουν στο Δημαρχείο. Έφτιαξα το χοινοδρομικό στο Ανήλιο Μετσόβου. Σήμερα γέμισε το Ανήλιο και η ευρύτερη περιοχή με δουλειά από αυτό. Έφτιαξα το Μουσείο Υδροκίνησης στο Ανθοχώρι Μετσόβου. Ξαναάνθησε το Ανθοχώρι. Κάθε περιοχή, για να αλλάξουν τα πράγματα εκτός απ' τα άλλα, θέλει και κάτι διαφορετικό, το οποίο παντρεύεται με τον τόπο και δίνει ξανά θέσεις εργασίας και να αναζωογονεί τον τόπο. Τέλος, προχωρούμε στην υλοποίηση του νέου ΕΣΠΑ, για το οποίο εξασφαλίσαμε περισσότερους πόρους από το προηγούμενο. Η εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε μια κατάμεστη από κόσμο αίθουσα, παρουσία της Υφυπουργού Μαρίας Κεφάλα, εν ενεργεία δημάρχων αλλά και υποψηφίων δημάρχων, εκπροσώπων αρχών και φορέων, ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των 113 υποψηφίων με τον συνδυασμό αξιοβίωτη ανάπτυξη Ηπείρου και στις 4 περιφερειακές ενότητες. Ένα ψηφοδέλτιο που συνδυάζει την εμπειρία παλαιών στελεχών αλλά και την ανανέωση, και το οποίο είναι έτοιμο να δώσει την μάχη για την νίκη για να συνεχιστεί το έργο της Περιφερειακής Αρχής, όπως τόνισε καταλήγοντας ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχρημάνης. Με μεγαλύτερη εμπειρία και γνώση, με αποφασιστικότητα να διεκδικήσουμε όσα χρειάζεται η Ήπειρος. Το μπορούμε και το έχουμε αποδείξει, γιατί είμαστε μια αυτοδιοικητική παράταξη που γνωρίζει πολύ καλά τις ανάγκες της Ηπείρου, που απολογείται μόνο στους ηπειρώτες. Συνεχίζουμε με την ίδια δυνατή ομάδα, έχουμε όμως μαζί μας και νέα στελέχη που με τις ιδέες και τις προτάσεις τους εμπλωτίζουν το σχέδιό μας. Για μας η αυτοδιοίκηση ενώνει. Έχουμε να επιδείξουμε έργο που δεν κρύβεται, δεν διαγράφεται, δεν μηδενίζεται. Οι υπηρώτες το γνωρίζουν. Δεν είναι διατηθειμένοι για πειραματισμούς. Και την Κυριακή 8 Οκτωβρίου ψηφίζουν αξιοβίωτη ανάπτυξη της Ηπείρου. Συνεχίζουμε μαζί σταθερά και αποφασιστικά. Σας ευχαριστώ πολύ.